Ουκρανίου τόπος η Μαριούπολη την 28η ημέρα του πολέμου. 100.000 περίπου άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι και υπομένουν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη πόλη. Οι κάτοικοι παραμένουν με ελάχιστα τρόφιμα, χωρίς νερό και θέρμανση, με την κατάσταση όσο περνούν οι ώρες να γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τις τελευταίες ώρες αποτυπώνουν την καταστροφή σε συνοικίες της πόλης, σε πολιτικές υποδομές και σε εργοστάσια. Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν εργοστάσιο, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν με αποτέλεσμα τα θράψματα να πέσουν σε κατοικημένη ζώνη. Όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και οι κάτοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο, ένα πολυόροφο κτίριο κατοικιών και ιδιωτικές κατοικίες, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για 4 τραυματίες. Στο Χάρκοβο, οι πολίτες προσπαθούν να βρουν λίγο φαγητό στα ασυσίτια που έχουν οργανωθεί, με τον τρόμο, το φόβο και την αγωνία να είναι η καθημερινότητά τους. Our house is safe, but 100 meters away from us, people got killed. Their bodies were in pieces. They were people I knew. Στην Οδυσσό σημειώθηκαν μαζικά αντιαεροπορικά πυρά και μικρές εκρήξεις στον αέρα. Συνεχώς, ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πετούν πάνω από την περιοχή προκειμένου να τη χαρτογραφήσουν. Πολίτες μεταφέρουν με σακιά άμμο από την παραλία προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναχώματα που ορθώνουν οι Ουκρανοί για να προστατευτούν από τις επιθέσεις. Στη Λβίβ, αν και επιχειρείται η ζωή να συνεχιστεί κανονικά, χθες 5 φορές ήχησαν οι προειδοποιητικές σιρήνες πολέμου, καλώντας τον κόσμο να τρέξει στα καταφύγια. Στην πόλη εκτιμάται ότι έχουν φτάσει περισσότεροι από 210.000 εσωτερικοί πρόσφυγες από την περιοχή του Κιέβου, της Μαριούπολης, από το Χάρκοβο και το Σούμι. Στο μεταξύ, αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι επετεύχθη συμφωνία ώστε να καταβληθούν προσπάθειες για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί σε πόλεις της Ουκρανίας μέσω 9 ανθρωπιστικών διαδρόμων σήμερα. Επισημένοντας ότι δεν επετεύχθη συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου από την καρδιά της Μαριούπολης, η αντιπρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως οι άνθρωποι που θα θελήσουν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη στα νότια της Ουκρανίας θα μπορούν να βρουν μεταφορικό μέσο στην κοντινή Μπερτιάνσκ. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για τοπική κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι που έχουν παγιδευτεί από τις μάχες στην περιοχή.